Τι έγινε, μικρούλη? Ήρθε κανένα στο έλειπα? Ναι, μωρέ, πριν από λίγο ξέρω. Ήρθε ένα τύπο λίγο περίεργο εκεί με κάτι περίεργα μουσια μαλλιά. Θωμά Ζάμπρο τον λέγανε. Εντάξει, του λέω θα κουρεύω ποιον να είναι. Του κλείσε ραντεβού για Ιούλιο. Θα το δούμε. Ήρθε ο... γράφει και το κινητό του. Ναι, ήρθε ο Θωμά ο Ζάμπρα και τον έδιωξε. Είναι διάσημο. Πάω να τον προλάβω. Όπα, παιδιά, παιδιά! Δεν έφυγα, εδώ είμαι. Θωμά! Δεν είχα κάτι μέχρι τον Ιούλιο και είπα να περιμένω εδώ. Νικολάκη, ετοίμασε τον Θωμάτο Ζάμπρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, κοίτα ρε, κοίτα ρε. Okay. Okay, έτοιμος. Έλα, Σπύρο. Μπράβο, Νικολάκη. Τίποτα, να σου πω κάτι, το λέω σε όλα τα προηγούμενα επεισόδια, δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί του. Έλεος. Πώς είμαστε? Είμαστε μια χαρά τώρα. Τέλεια. Το stand-up είναι ψυχοθεραπεία για αυτό που το κάνει ή είναι μόνο για αυτό που το βλέπει? Ναι, είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσεις για πράγματα χωρίς να το ξέρει αυτό απαραίτητο ο κόσμος, είναι τελείως δικό μου. Έχω μιλήσει για πράγματα που, σαν συναισθήματα, ότι ξέρεις, μου έτυχε αυτό και ένιωσα έτσι, ας πούμε, που δεν το έχω μοιραστεί σε προσωπική στιγμή με κάποιον, αλλά ήταν πιο εύκολο να το κάνω ένα κείμενο για μένα και να του πω. Και παρόλα αυτά λειτουργήσε σαν αυτό, σαν θεραπεία, ας πούμε. Επειδή εμένα έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία, έχει θέματα ψυχολογίας ή πώς ένιωσα για κάποια πράγματα, οπότε για μένα λειτουργεί αρκετά έτσι. Έχετε όλη κομική κατάθλιψη? Εντάξει, υπάρχει αυτό το στερεότυπο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Με εκνευρίζουν τα στερεότυπα και δεν μπορώ να το απορρίψω αυτό. Γιατί έρχονται πολλοί και μου λένε είναι όλοι κομικοί έτσι. Και λέω, παιδιά, υπάρχει αυτό το στερεότυπο όντως. Αλλά δεν ισχύει πάντα. Βέβαια, okay, στην Ελλάδα ισχύει για όλους, αλλά δεν ισχύει πάντα. Δεν έχω κάποιο παράδειγμα τώρα κάποιο κομικό που δεν ισχύει, αλλά. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Θέλω να μου πεις 2-3 λόγια για το προξενιό της γιαγιάς σου. Είναι αληθινή ιστορία, αυτό είναι το φοβερό. Είχε γίνει ένα προξενιό ανάμεσα στη γιαγιά μου και το Τζιτζάνι. Το γνωστό Τζιτζάνι προφανώς, έτσι, γιατί θα ήταν πολύ γελίο να το λέει έτσι, σαν clickbait τίτλο, όπως λέγεται στο κείμενο μου. Και απλά το έμαθα πολύ μεγάλο. Μου το πέταξαν casual οι γονείς μου κάποια στιγμή, ότι ξέρεις τι είχε γίνει αυτό. Α, ωραία, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο πράγμα που μόλις ξεκίνησα να μιλάω, θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα να μου είχατε πει. Και αυτό δεν προχώρησε προφανώς, δεν θα σας αποκαλύψω τέλος του twist ότι έχω παππού του Τζιτζάνι. Θα ήσουν από τη Γερακίνα δυσέγγωνο. Ξέρεις τι φοβάμαι. Δεν ξέρω πώς ήταν ο Τζιτζάνι σαν άνθρωπος, δεν έχω διαβάσει για αυτόν ή τι έχει κυκλοφορήσει κτλ. Απλά φοβόμουν πολύ ότι επειδή είναι τύπου, ήταν ρεμπέτης, άντρας στα 50s που δεν ήταν και η καλύτερη εποχή ever. Φοβάμαι ότι, ενώ επειδή μου αρέσει πολύ σαν μουσικός, φοβάμαι ότι αν ήταν παππούς μου, θα είχα απλά τις ιστορίες που έδερνε τη γιαγιά μου. Γι' αυτό με disclaimer, δεν ξέρω πώς ήταν σαν άνθρωπος, αλλά ξέρεις, μπορεί να ήταν, επειδή ήταν η εποχή τέτοια, να ήταν, ξέρω εγώ, φάση full βίωση, δεν ξέρω κι εγώ, full μισογύνης, και να είχα τις προσωπικές ιστορίες να μου έλεγαν, τι ωραίος μουσικός ο Τζιτζάνις, είναι ο παππούς, και εγώ να λέω, ναι, εντάξει, okay, έδερνε τη γιαγιά μου, ξέρω εγώ, αλλά προσπαθώ να ξεχωρίσω τον καλλιτέχνη από τον άνθρωπο, σε ποια ταινία τρόμου θα ήθελες να είσαι πρωταγωνιστής? Και σε ποια το πρώτο θύμα? Α, εντάξει, το έχω το πρώτο θύμα φάση εύκολα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν η Drew Barrymore στο Scream. Γιατί αυτό που έκανε. Και το COVID εκεί πέρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν η Drew Barrymore. Και τελειώνει. Φτιάξαμε το teaser. Είναι αυτό πραγματικά, ναι. Είναι εκπληκτικό. Αυτό που έκανε το Scream είναι ένα από τις αγαπημένες μου ταινίες έτσι κι αλλιώς. Αυτό που έκανε το Scream με την πρώτη σκηνή ήταν ότι έφερε. Η μεγαλύτερη στάρα που υπήρχε σε αυτή την ταινία ήταν η Drew Barrymore. Έτσι ήταν πολύ μεγαλύτερη, σε πολύ καλύτερο σημείο της στην καριέρα της από όλους τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές. Και την φέρνει, ήταν στην αφίσα, κανονικά ήταν στο πρόμο της ταινίας, ξεκινάει η ταινία με αυτήν, ας πούμε, και στο πρώτο πεντάλεπτο πεθαίνει. Δηλαδή έφεραν τη μεγαλύτερη στάρα που είχαν στην ταινία για να τη σκοτώσουν στο πρώτο πεντάλεπτο και θέτει τελείως τον τόνο της ταινίας. Δηλαδή, ότι πρόκειται να δεις κάτι το οποίο θα ανατρέψει ό,τι περίμενες ότι θα γίνει, ας πούμε. Ό,τι περίμενε ότι θα γίνει σε αυτή την ταινία. Και θα ήθελα άνετα να έκανα αυτό το ρόλο. Παρόλο που θα ήταν πιο ωραίο να παίζει να πρωταγωνιστεί στην ταινία, θα ήθελα πολύ να ήμουν αυτή η αναφορά. Ότι φέραν αυτόν που ήταν διάσημο και τον σκότωσαν στο πρώτο πεντάλεπτο, ας πούμε, για το. Και μετά σε ποια ταινία θα ήθελα να. Χώρο θα ήθελα να πρωταγωνιστώ, Ναι, okay, θα ήθελα να πρωταγωνιστώ σε κάτι τύπου σλάσερ. Παρασκευή και 13, ας πούμε. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ διασκεδαστικό να γυρίσει μια σλάσερ ταινία. Ατσεκούρι. Ναι, τύπου Jason, ας πούμε. Επειδή και ο Jason είναι αγαπημένος μου από τους σλάσερ. Φοράς μάσκα, Ναι, όχι, θα ήθελα να ήμουν θύμα. Θα ήθελα να ήμουν, ενώ από τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν, όχι θύμα.
θα ήθελα να είμαι αυτός που την γλιτώνει στο τέλος, αλλά νιώθω ότι θα ήταν πολύ σχεδαστικό ρε παιδάκι μου να γυρίζει μια σλάσερ ταινία. Τι είναι χειρότερο, το τι νοσείς εσύ ή το έχεις αυτό και στο χωριό σου? Το δεύτερο. Το δεύτερο. Το τι νοσείς εσύ είναι ενοχλητικό, αλλά με την έννοια του. Ωχ, πάλι ξέρω εγώ. Σαν να σου μιλάει κάποιος για τον καιρό, ας πούμε, είναι βαρετή κουβέντα. Το είχες και στο χωριό σου είναι ξεκάθαρα προσβλητικό, ρε παιδάκι μου. Και ήταν εντυπωσιακό πόσες φορές το άκουσες. Εσύ το άκουγες. Ακόμα το ακούω. Ακόμα το ακούς, ναι, βασικά. Και εγώ είναι το ωραίο είναι ότι το ακούω και στο χωριό μου. Νίκο, μου φέρνεις λίγο το βαποριζατέρ. Το λέω κάθε φορά, δεν ξέρετε το βαποριζατέρ. Μου φέρνει κάθε φορά άλλα πράγματα, ελπίζω να το έχει. Α, ναι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Να σου πω, σε πειράζει, σε βρέχω λίγο. Αυτό το συγκεκριμένο παίζει να είναι βαποριζατέρ. Αυτό δεν το λες, πιστολάκι. Είναι ξεκάθαρα καλύτερο από το κλασικό πιστολάκι. Κοίτα, το πατάς μία. Α, έχει διάρκεια. Είναι σαν πιεστικό δηλαδή. Okay, μου αρέσει. Θα σου κάνω μια ερώτηση που δεν την έχω ξανακάνει. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που σου έχει συμβεί πάνω στη σκηνή? Έχω μια παράσταση, δεν είναι ακριβώς περίεργο, αλλά έχω μια παράσταση που είναι η χειρότερη της ζωής μου και δεν την έχω αναφέρει πολύ, οπότε μπορεί να με το έχουν ρωτήσει, αλλά δεν έχω πει σχεδόν ποτέ αυτό. Ήταν κάπου στην Πελοπόννησο, δεν θα αναφέρω τώρα μαγαζιά και τέτοια, αλλά ανεβαίνω. Έχουμε ένα full επιθετικό κοινό επαρχίας, το οποίο νιώθουν ότι το ότι ήθελα να κάνω μια κομική παράσταση στην πόλη τους, αυτοί το νιώσανε σαν προσβολή ότι ποιοι είστε εσείς και είστε αστείοι, κάνε με να γελάσω με τα χέρια σταυρωμένοι όλοι ρε παιδάκι μου και να, σε κάθε δύο λέξεις που λέω απλά πετάνε μια εξυπνάδα για να, με επιθετικό τόνο για να μου την πούνε. Και ενώ έχει ξεκινήσει full χάλια η παράσταση, ξαφνικά κάνει μια βλάβη το μικρόφωνο και αρχίζει και τσιρίζει ένα πολύ μικρό αλλά full ενοχλητικό τσίριγμα ρε παιδάκι μου. Το λέω μια-δυο φορές, το σχολιάζω μια-δυο φορές, μήπως ο τύπο ηχολήπτης ναι, ασχοληθεί, ο οποίος πίνει τις ποτάρες του, δεν ασχολείται καθόλου με αυτό. Αλλά κάποια στιγμή είναι τόσο ενοχλητικό, δηλαδή ματώνουν τα αυτιά μας. Οπότε λέω, παιδιά, συγγνώμη, 5 λεπτά διάλειμμα να δω, μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και του λέω, ρε, σου έλεγα, κάνε κάτι κτλ. Ναι, μου λέει να το δω. Μια το βλέπει, ανεβαίνω και όντως δεν υπάρχει για λίγο και μετά από 3 λεπτά ξαναξεκινάει. Το έκανε επίτηδες. Ναι, δεν ξέρω. Μετά το λέει ξαναξεκινάει. Και έβγαλα όλο μου το 40 λεπτό με ένα φουλ επιθετικό κοινό που δεν θα γελούσε πιθανότητα έτσι κι αλλιώς και με αυτόν τον ήχο στο μικρόφωνο. Είναι η μοναδική παράσταση που έδρασα εντελώς αντιεπαγγελματικά, δεν το κάνεις αυτό ποτέ. Και έλεγα, παιδιά, έχω ακόμα 10 λεπτά. Πάμε να τελειώνει αυτό το βασανιστήριο. Είναι ό,τι χειρότερο έχω περάσει. Ναι, έλεγα κανονικά. Ενώ δεν κοροϊδεύα κανέναν να μην το. Έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε κανένας που νόμιζε ότι περνάω εγώ καλά ή περνάει κάποιος άλλος καλά στο μαγαζί. Τέλεια. Τις χειρότερες στιγμές μου στη σκηνή. Πες μου μια ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω. Θα ήθελες να σου κάνω. Θα κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Αλλά θέλω να την κάνεις αυθόρμητα, σαν να μην το έχουμε ξανασυζητήσει. Ωραία. Θέλω να με ρωτήσεις αν με εκνευρίζουν να μου έρχονται και να μου κάνουν αστεία κόσμο στο δρόμο ή σε μηνύματα κτλ. Νικολάκη! Ναι. Έλα λίγο που σε θέλω. Ναι. Θέλω να κάνεις μια ερώτηση στο Θωμά. Ναι. Αλλά χωρίς να καταλάβει ότι σου έχω πει εγώ να την κάνεις. Okay. Θωμά, σε ενόχλει να έρχονται άσχετοι στο δρόμο και να σου κάνουν σου λένε αστεία? Στο δρόμο, σε μαγαζιά ναι, που σε είναι. Μαγαζιά. Mm. Τώρα τι σκέφτηκα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω δυστυχώς. Σε γενικές γραμμές είναι περίεργο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει εύκολα σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Δηλαδή δεν μπορεί να σε προσεγγίσει κάποιος, α πούμε, να προσεγγίσει εσένα και να σου παίξει ένα ριφ, ξέρω εγώ. Ή να μου κόψει λίγο τη φράτζα. Ναι, ή να σου κόψει λίγο τη φράτζα. Δεν μπορεί να γίνει. Τι λέει, σου φέρνουν και στο μουσικό σου φέρνουν τραγούδια. Απλά βλέπω πάρα πολύ κόσμο που νιώθουν ότι α, επειδή αυτό είναι κωμικό, ξέρω εγώ, αντί να τον χαιρετήσω. Θα το πλησιάσουμε ένα, θα το εκτιμήσει, ρε παιδάκι μου. Και δεν είναι κάτι που με πειράζει. Το βρίσκω χαζό. Το βρίσκω χαζό γιατί ειδικά τώρα στο δρόμο, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι στο δρόμο να πηγαίνω κάπου με το άγχος της καθημερινότητας. Δεν είμαι σε mood που θα πεταχτεί κάποιος να μου πει ένα αστείο και θα είμαι και εγώ σε φάση. Α, πάμε δικιά μου, ξέρω εγώ, πλάκα εδώ. Κάνουμε, είμαστε κομικοί. Αλλά δεν με πειράζει. Συνήθως τα περισσότερα είναι διασκεδαστικές στιγμές. Αλλά αυτό που με εκνευρίζει πραγματικά και είναι πάρα πολύ τέτοιο είναι όταν δεν ξέρεις κάποιον, είναι τελείως άγνωστος και επειδή έχεις αυτή τη. Επειδή μπορεί να κάνουμε πλάκα με το Διονύση μεταξύ μας, ας πούμε, ή να αυτοσαρκαζόμαστε, ας πούμε, θα έρθουν και θα στυμπούνε, αλλά για αστείο. Θα έρθουν και θα αφήσουν ένα σχόλιο από κάτω. Δεν τον ξέρεις καθόλου, ρε παιδάκι μου. Είναι πολύ. Η ιδιότητα αυτή που δημιουργείται. Ναι, δημιουργείται μια πολύ περίεργη οικειότητα και ότι επειδή κάνετε εσείς πλάκα μεταξύ σας για αυτά, μπορώ κι εγώ να γίνω μέρος αυτού, ξέρω εγώ, και να πω και να σε κράξω κι εγώ, ας πούμε, για πλάκα. Φτάνει σε σημείο που έχω καθίσει και απαντήσει σε κάποιους. Αφήνουν ένα comment που είναι πολύ απέσιο, ρε παιδάκι μου, με βρίζουν κανονικά.
Και ο καθένας και το έχω απαντήσει ότι η φάση γιατί ή τι. Ή μπορεί να τον έβρισα κι εγώ. Ναι, με 100% λογισμό τον έβρισα κι εγώ πίσω. Και η απάντηση μετά να είναι ότι ρε, τι λες, εγώ στις φάσεις σε λατρεύω, σε παρακολουθώ, ξέρω εγώ από το τέτοιο. Και εγώ έπρεπε να το πει. Και είμαι φαν, ας πούμε, κτλ. Και του λες, ξέρεις τι, όταν όμως δεν σε ξέρω καθόλου και έρχεσαι σε ένα δημόσιο post μου και λες ότι, ότι με βρίζεις, ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου, κτλ. Δεν μπορώ να πω, α, αυτός μάλλον είναι φαν και είναι πολύ. Και είναι, ναι, και γι' αυτό ξέρω εγώ το άφησα αυτό. Είναι πολύ, πολύ περίεργο ύφος, δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Μου αφήνεις ένα μήνυμα δημόσια. Λέω στη σελίδα που μπαίνει και η μάνα μου και το βλέπει και λες ότι δεν θέλω να σε ξαναδώ, είστε καρκινώματα. Του λέω από πού να καταλάβω ότι α, φιλικός τύπος και λέγω φίλος. Πλακατζής, ναι, ας πούμε, από πού να το καταλάβω. Υπάρχει ένα ολόκληρο κομμάτι που ψυχολογίας και ψυχιατρικής που έχουν εξετάσει αυτό που λέγονται parasocial relationships, ας πούμε. Αυτό. Που επειδή κάποιον τον βλέπεις, τον βλέπεις στην τηλεόραση ή τον είναι διάσημος και τον ξέρεις, μπορεί να ξέρεις πράγματα για τη ζωή του, πολλά που μένει, ποιον τα έχει κτλ. Νιώθεις ότι είναι με κάποιο τρόπο αμφίδρομη αυτή η σχέση, ότι όντως έχεις μια σχέση μαζί του. Ότι θα τον δώσω δρόμο και θα τον πω, πού είσαι βλάκα, ξέρω εγώ, χωρίς να τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, και αυτός θα καταλάβει ότι, α, ναι, είμαστε φιλαράκια, ναι, γιατί με βλέπεις στην τηλεόραση. Και έχει αυτός πάντα αυτή τη διάθεση. Γιατί με έχεις αυτή, ναι. Και το παθαίνω, εντάξει, εγώ δεν κάνω κάτι αντίστοιχο, αλλά το παθαίνω πολύ συχνά με ανθρώπους που είναι διάσημοι. Δηλαδή, αν δω κάποιον στην τηλεόραση. Αυτό λέω, αν δω κάποιον στην τηλεόραση και τον πετύχω στον δρόμο, η πρώτη μου παρόρμηση είναι πάνω να τον χαιρετήσω. Γιατί μου είναι τόσο αναγνωρίσιμο σαν φάτσα, κάποιο ηθοποιό, α πούμε, τόσο αναγνωρίσιμο σαν φάτσα, και λέω, α! Και να πάω να τον χαιρετήσω και να μου πει ποιο είσαι. Και του πω, με θυμάσαι που σε έβλεπα στην τηλεόραση κάθε μεσημέρι. Λοιπόν, διλήμματα. Διλήμματα, τέλεια. Επαρχία μέσα Γενάρη, ναι, ή Αθήνα μέσα Ιουλίου. Επαρχία μέσα Γενάρη. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Δεν με πειράζει καθόλου. Αυτό είναι. Όχι, εσύ, εκτό από επαρχία είναι. Γιατί κάνει αυτή την ερώτηση. Αυτό είναι τελείως αθηναϊκό. Το ότι όταν τουράρουμε μέσα στο χειμώνα και πηγαίνουμε σε μια επαρχία που είναι έρημη, μέσα στο χειμώνα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μου αρέσει, έχει την ησυχία του, έχει έναν περίεργο αέρα. Ξέρω, μου αρέσει να βολτάρω σε τέτοιο. Άμα πηγαίνω με Αθηναίους, ας πούμε, όπως είναι ο Τζαράκης, που συχαίνεται να είναι ερημιά, λέω πώς είναι έτσι. Το λέω τι, μια χαρά είναι. Καμιά φορά χρειάζεται και αυτό. Οπότε είναι ξεκάθαρα επαρχία το Γενάρη. Να είσαι, ναι, για μια ζωή κλειδωμένος μέσα σε ένα τροχόσπιτο με τον Louis C.K. Okay. Το δεύτερο, ναι. Ή να παίζεις για μια ζωή τον ευλογητό σε... Για δεν είναι καν δίλημα αυτό. Θα πρέπει να παίζω τον ευλογητό για πάντα. Φάση αμυστή. Πλάκα μου κάνει. Ενώ η μία επιλογή δεν είναι καθόλου δελεαστική έτσι κι αλλιώς. Ειδικά ξέροντας τι κάνει πίσω από κλειστές πόρτες ο CK σε κόσμο. Αλλά τι, να παίζω τον ευλογητό είναι φάση gig της ζωής. Πλάκα, άνετα, ναι. Το δεύτερο. Να σου κλέβει τα αστεία ο Βασανίζομαι ή ένα 15χρονο στο YouTube. Κοίταξε, θα πω να μου το κλέβει ένα 15χρονο στο YouTube γιατί καταλαβαίνει πολύ λιγότερο τι κάνει και μου κάνει και πολύ λιγότερη ζημιά. Ενώ αν μου πάρει ένα αστείο το Βασανίζομαι και έχει 4.000 like, θα πάω να το παίξω μετά στην παράσταση και θα μου λένε αυτό το πήρε από το Βασανίζομαι. Τώρα ένα 15χρονο στο YouTube δεν θα το δει και κανένα και στη χειρότερη ξέρω ότι 8 στις 10, αν όχι 9 στις 10 φορές που θα. Το έχει κάνει κάποιο πιτσιρίκι αυτό, τον του έχω στείλει, είναι σε φάση, ναι, το κατά. Συγγνώμη, ξέρω εγώ, είναι απλά 15 χρονών και, ναι, και το κατέβασε. Ενώ στο Βασανίζομαι είναι πιο. σε γενικές γραμμές το Βασανίζομαι λέω είναι πιο εριστική όταν του λες. Και γιατί με το Βασανίζομαι εσύ χαλάς το μαλλί που σου έχω φτιάξει. Όχι, με χαλάνε το μαλλί που μου έχει φτιάξει. Τι συμβουλή θα έδινες σε κάποιον που θα ήθελε να ανοίξει χιονοδρομικό στις Κυκλάδες? Να μην το κάνει. Γιατί να ανοίξει χιονοδρομικό στις Κυκλάδες? Λοιπόν, η συμβουλή μου θα ήταν να ανοίξει ταυτόχρονα με το χιονοδρομικό, μια καλή ταβέρνα και μετά να κλείσει το χιονοδρομικό και να κρατήσει την ταβέρνα. Αν πεις γιατί δεν βγάζει νόημα σαν επένδυση, αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη επένδυση. Βγάζει, θα τραβήξει κόσμο ένα χιονοδρομικό στη Μύκονο. Θα πάνε και θα πούνε, μα καλά, τι χιονοδρομικό είναι αυτό στη Μύκονο? Και θα πάνε και θα φάνε στην ταβέρνα. Πάνε να φάνε στην ταβέρνα. Α, έχεις δίκιο. Ωραία. Μπορεί να έχεις σαν γκράχτη λοιπόν το χιονοδρομικό. Τέλειο επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό μην το βάλεις, κράτο το για μας γιατί θα τρέξουν και θα το κάνουν τώρα. Ενώ πάμε εμείς το καλοκαίρι και το κάνουμε εμείς. Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Και γλίτωσα και 10 ευρώ έτσι. Δεν γλίτωσες. Α, όχι.